στο βλυχό για να φτάσει στα ψηλότερα σημεία. Γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα? Γιατί θεωρώ ότι η κατανάλωση έχει να κάνει με τη τιμή του νερού. Αν το νερό, κατά τη γνώμη, τη δικιά μου, είναι δωρεάν, αν πάει το νερό στα Λαζαράτα, ήταν δωρεάν νερό στην Εξάνθεια. Για ποιο λόγο? Γιατί θα είχαμε υπερκατανάλωση. Γιατί η ποσότητα είναι δεδομένη. Εγώ θεωρώ ότι οι προτάσεις που κάνουμε, συνάδελφοι, είναι από κάποιες αρχές. Και η βασική αρχή πρέπει να είναι τιμός, που σημαίνει ότι δεν μπορεί, κατά τη γνώμη μου, να έχουμε διαφορετικά τιμολόγια. Είναι ένας παρόχος ο Δήμος, είναι ένα προϊόν το νερό και είναι μία τιμή, κατά τη γνώμη μου. Τώρα, δεν θα έλεγα ότι σήμερα μπορούμε να ψηφίσουμε κάτι τέτοιο, αλλά κατά τη γνώμη μου πρέπει σταδιακά να πάμε εκεί πέρα. Για να φτάνει το νερό το καλοκαίρι, που έχουμε πρόβλημα, πρέπει να υπάρχει μια αξία του νερού. Πρέπει το νερό δηλαδή να έχει μια τιμή. Διαφορετικά δεν πρόκειται να μας φτάσει ποτέ. Τώρα, το κοινωνικό τιμολόγιο εφαρμόστηκε πριν από χρόνια στους φακιώτες και μάλιστα διευρυμένο. Και στο, δεν ξέρω, στο Δήμο Απολλωνίων, Νίκο, πες τα σύν. Εκεί καλύπταμε όλους τους πολυτέκνους, όλους τους τρίτέκνους, στη συνέχεια, το 2008 και μετά, και όλους τους έχοντες αναπηρία 75%. Αυτό σήμερα το καταργούμε. Και γι' αυτό έκανα και το ερώτημα στον κύριο Σέρβο. Εγώ θα έπρεπε να καταψηφίσω, επειδή την πρόταση εννοώ, του κοινωνικού τιμολογίου, επειδή καταργείται αυτός στους φακιώτες? Κατά τη γνώμη μου όχι, γιατί δεν έχω το δικαίωμα ο πιατσανίτης που είναι δίπλα από το πινακοχώρι και έχει και αυτός γεώτρηση, όπως έχει και ο πινακοχωρίτης γεώτρηση, άρα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες τις δικές του, γι' αυτό το λέω, να έχει διαφορετική αντιμετώπιση από το Δήμο σε σχέση με τους άλλους δημότες. Άρα το να ερχόμαστε, σίγουρα μπορεί να πει κανένας για αυξήσεις υπερβολικές όταν ξεκινάει από 0,25. Αν κάνει όμως υπεράντληση της γεώτρησης στον Ιδρύ, δεν θα το έχει ούτε το 0,25, γιατί θα χρειαστεί να πάρει νερό από το Λούρο, που δεν θα φτάνει. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα της Λευκάδας και όχι σε σχέση με τη... να λειτουργούμε δηλαδή όχι μόνο σαν εκπρόσωποι μιας συγκεκριμένης δημοτικής ενότητας, αλλά σαν εκπρόσωποι του Δήμου Λευκάδας. Και τότε σε αυτή την περίπτωση θεωρώ ότι θα προσχωρούσαμε όλοι στην άποψη που έχω και εγώ, ότι πρέπει να είναι ενιαία τιμολόγια. Να έχουν μία τιμή, Γιώργο, σε παρακαλώ, και να μην έχουν πολλές τιμές. Ολοκλήρωση. Έχω σημειώσει και δύο πραγματάκια, έτσι ακόμα να πω. Και θέλω να ρωτήσω το εξής. Είναι λογικό ο επαγγελματίας της Δημοτικής Ενότητας Καριάς να πληρώνει περισσότερα το νερό από τη Δημοτική Ενότητα της Λευκάδας? Να μην προκαλέσω, λέω, της Λευκάδας. Ποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι δίκαιο αυτό το πράγμα? Άρα οι αποφάσεις μας δεν πρέπει να είναι δίκαιες και δεν πρέπει εκεί να στοχεύουν. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν η εισήγηση είναι σε θετική κατεύθυνση, στοχεύει στην ενοποίηση και εγώ πιστεύω ότι πρέπει να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια της ενοποίησης των τιμολογίων, έτσι ώστε κάποια στιγμή να φτάσουμε και σε μειώσεις ακόμα οι οποίες θα προκύψουν μέσα από την συχμότητα, μέσα από τη μικρότερη χάσιμο ποσοτήτων του νερού που συμβαίνει σε αρκετά σημεία, αφού φτάσουν, γιατί είναι ανταποδοτικό το νερό. Ούτε μπορούμε να έχουμε κέρδη, ούτε μπορούμε να έχουμε ζημίες. Άρα μπορούμε μελλοντικά, αν χειριστούμε το θέμα της ίδρυυσης προς τη σωστή κατεύθυνση, να έχουμε και μειώσεις στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Κούρτη. Ο κύριος Κατηφόρης. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή αρχή αυτό που κάνουμε σήμερα, στην κατεύθυνση να εξορθολογήσουμε στον ενιαίο πια καλλικρατικό Δήμο τα τιμολόγια μας, τα τιμολόγια της ίδρυυσης.
Η υδάτινη πόρη και η διαχείρισή τους είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Παρατηρώντας τι γινόταν μέχρι σήμερα, σε ένα ξενοδοχείο στη Λευκάδα, ένα ξενοδοχείο στο Νιδρύ και ένα στη Βασιλική, έχουν τρεις διαφορετικές χρεώσεις με τις ίδιες παροχές υπηρεσιών. Επίσης, σε χωριά, πολύ γειτονικά μεταξύ τους. Παραδείγματος χάρη, στο Σίβρο, στο Βουρνικά, με το Κατοχώρι και το Φτερνό. Το ίδιο λεωφορείο θα πάρουν οι γερόντι για να έρθουν στη Λευκάδα να πληρώσουν και έχουν δύο διαφορετικές τιμές. Γειτνιάζονται οι οικισμοί. Πώς απαντάμε σε αυτό? Ίσως θα έπρεπε να κάνουμε μεγαλύτερα βήματα προς τον εξορθολογισμό. Βεβαίως καταλαβαίνω ότι πάντοτε μια αύξηση πονάει. Η κατεύθυνσή μας θα πρέπει να είναι αυτή, ώστε να εξορθολογήσουμε πλήρως τα τιμολόγια μας, για να έχουμε δικαιοσύνη και ισονομία στους πολίτες μας. Η τοπικιστική διάθεση, όσο εφαρμόζουμε τοπικιστικές διαθέσεις στην αντιμετώπιση των προβλημάτων, τόσο χειρότερα αποτελέσματα θα έχουμε και θα γυρίζουν τα περισσότερα προβλήματα μπούμεραν επάνω μας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε τον κύριο Κατηφόρο. Κύριος Νικητάκης. Καλησπέρα σε όλους. Επειδή έχω συμφωνήσει, έχω καλυφθεί από τον κύριο Βλάχο, τον κύριο Κούρτο και τον κύριο Φίλιππα, θα σας απασχολήσω πολύ λίγο. Πρώτα θέλω να απαντήσω σε όσους δημοκρατικά λένε ότι έπρεπε να κάνουμε διαβούλευση. Είμαστε οι πρώτοι που θέλουμε διαβούλευση. Πρέπει να ξέρετε όμως το πιο απλό πράγμα. Οι κανονιστικές αποφάσεις ψηφίζονται πάντα πριν τον προϋπολογισμό. Δεν μπορείς να ψηφίσεις προϋπολογισμό και σε ένα μήνα κανονιστική απόφαση. Άρα ο χρόνος μας ήταν δεδομένα πολύ λίγος. Αυτό για άρση κάθε παραξήγησης. Είναι προφανές και θα το αποδείξουμε στο άμεσο μέλλον ότι που το βρήκα. Να ψάξετε, κύριε Ζουριδάκη, και θα δείτε που το βρήκα. Να ψάξετε. Ελάτε να σας το δείξω όποτε θέλετε. Λοιπόν, αυτό ισχύει. Εντάξει, θα το αποδείξουμε στο μέλλον αν πιστεύουμε ή όχι την διαβούλευση. Το στίχημά μας είναι αλήθεια ότι είναι να βρούμε τον νερό που διαφεύγει, να καταμετρούμε τον νερό που μπαίνει στη Λευκάδα πράγματι, όλο το νερό, και να πληρώνεται όλο. Αυτό είναι ένα στίχημα που μένει να το αποδείξουμε. Δεν μπορώ όμως να καταλάβω. Ποιοι μας τραβάνε αυτοί τώρα? Γιατί σε δύο μήνες δεν βρήκαμε όλα τα κλεμμένα? Γιατί δεν καταμετρήσαμε όλα τα ορολόγια? Εντάξει. Αν ήμουν 100 χειρας, αν είμαστε 100 χειρες, τα καταφέρναμε πιθανόν. Αλλά έλεος. Τώρα, επειδή έχω ένα πίνακα και είναι στη διάθεσή σας, θα διαβάσω κάποιες τιμές παρόμοιες στις δημοτικές ενότητες. Ας πάμε λοιπόν στην επαγγελματική κατανάλωση, δεν ασχολούμαι με την οικιακή, γιατί δεν ενοχλεί καθόλου νομίζω, δεν αυξάνεται κάπου πέρα από το πάγιο. Ας πάμε στα καταστήματα με 300 κυβικά, θέλετε, 300 κυβικά. Ο Απολωνίων 245 ευρώ. Ο Ελωμένος 100 ευρώ. Η Καριά 236 ευρώ. Η Λευκάδα 270 ευρώ και οι Σφακιώτες 260 ευρώ για 300 κυβικά σε καταστήματα. Να πάμε στα ξενοδοχεία και θα κλείσω. 1200 κυβικά. Νομίζω ότι είναι μια καλή ποσότητα. Το Απολωνίον 1235 ευρώ. Ο Ελωμένος 529 ευρώ. Η Καριά 1136 ευρώ. Η Λευκάδα 1245 ευρώ. Οι Σφακιώτες ευρώ. Κάντε τη σύγκρισή σας και κάντε και την κριτική σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Νικητάκη. Ο κύριος Τριλίβας. Δεν σας απασχολήσω πολύ. Απλώς εγώ τους ακούω όλους με προσοχή. Ένα ερώτημα. Μάλλον μια σκέψη έχω στο μυαλό μου, ότι αυτό που σκέφτομαι εγώ και όλοι, θα μιλήσω μόνο για τον Καστό βέβαια, και όλοι οι Καστιώτες, είναι αυτό που με ρωτάνε από την 1η Σεπτέμβρη, είναι αν θα έχουμε νερό το καλοκαίρι. Και όχι αν η τιμή από τα 80 κατέβηκε στα 40 ή στα 50 λεπτά. Βέβαια, σίγουρα το να μειωθεί το νερό είναι πολύ καλό για όλους.
Λοιπόν, και έτσι το μεγάλο στοίχημα για μένα προσωπικά είναι αν θα έχουμε νερό το καλοκαίρι. Δεν ξέρω αν το κάνω αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν κάποια χωριά στη Λευκάδα αντιμετωπίζουν πρόβλημα το καλοκαίρι. Αλλά εμείς, μιλάω ειδικά για τον Καστό, τους καλοκαιρινούς μήνες το πρόβλημα δεν είναι μία μέρα και δύο. Μιλάμε για μήνα ή για μήνες μέσα στο καλοκαίρι. Και ένα άλλο, σχετικά εδώ με το... Επειδή ο κανονισμός για τους στάβλους το έχει κάνει το 2006 η κοινότητα Καστού, δεν υπάρχει σε καμία άλλη κοινότητα ή δημοτική ενότητα. Θα θυμίσω μια παροιμία που λέει ότι ο παπάς λέει ευλογάει πρώτα τα γένια του. Ονοώνοητο τότε που έγινε το 2006 αυτός ο κανονισμός δηλαδή που περιλαμβάνει ξεχωριστό τιμολόγιο για στάβλους. Να θυμίσω ο κανονισμός ειδικά για τον Καστό είναι άμεση προτεραιότητα έχουν τα σπίτια να υδροδοτούνται οι οικίες πρώτα, μετά είναι τα καταστήματα και επιχειρήσεις, γενικά επιχειρήσεις, τρίτον είναι για τα ζώα και τέταρτον για τους τουρίστες, για τα σκάφη που έρχονται. Αυτή τη στιγμή απλώς το αναφέρω ότι η προτεραιότητα έχει αλλάξει και υδροδοτούνται πρώτα οι στάβλοι και κατόπιν όλοι οι άλλοι. Από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Τηλίβα. Ο κύριος Σκληρός. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να επαναφέρω το θέμα με το στάβλο και να πω ότι το πάγιο 10 ευρώ είναι υπερβολικό νομίζω και η τιμή του νερού 0,70 από το πρώτο ευρώ. Δηλαδή λες και είναι η μεγαλύτερη επιχείρηση, κερδοφόρα. Αν μπορούμε να μειώσουμε το πάγιο από 10 στα 6 και η τιμή να υπολογιστεί σαν οικιακό τιμολόγιο. Και να πω και κάτι άλλο, αν μπορούμε για τα ελαιοτριβή να ληφθεί ειδική μέρημνα για να μπορεί ο κόσμος να πάρει ένα τενεκέ λάδι γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Σκληρό. Ο κύριος Πελικάρης και τελειώνουν οι ομιλητές. Ναι, συγγνώμη, είναι ο κύριος Γαζής και ο κύριος Κοντογιώρης. Συγγνώμη, είναι στο πίσω φύλλο και δεν το είδα. Ο κύριος Κοντογιώρης, λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Λέχθηκαν πάρα πολλά πράγματα, έχω πάρα πολλές σημειώσεις. Θα πω μόνο αυτά που θεωρώ και κρίνω τα πιο απαραίτητα. Μιλούν αρκετοί συνάδελφοι εδώ πέρα, λες και ο ενιαίος Δήμος Λευκάδας έχει γίνει μια παρθενογένεση. Ξεκινήσει από την ίδια αφετηρία, λες και η Εγκλουβή να πάρω το χωριό μου, έχει τις ίδιες ανάγκες και τις ίδιες παροχές που έχει η πόλη ή τον Ιδρύ ή η Βασιλική, να σταθώ με τα παράλια. Λες και ο Καστός και ο Κάλαμος, ξαφνικά έχουμε γίνει όλοι, έχουμε πάει σε μια ευθεία όλοι. Λες και ρώτησε κανένας τους κατοίκους εάν θέλουν να είναι σε ένα ενιαίο Δήμο Λευκάδας, αν θέλουν να είναι μόνο με το χωριό τους, αν θέλουν να είναι με το διπλανό χωριό και ούτω καθεξής. Ποτέ δεν έγινε η παραμικρή κουβέντα, ποτέ κανένας δεν ρώτησε κανέναν. Και ερχόμαστε τώρα όλοι και τα θεωρούμε όλα δεδομένα. Προσωπικά δεν έχω κανένα πρόβλημα και αισθάνομαι πάνω απ' όλα Λευκαδίτης. Να το ξεκαθαρίσω αυτό για να μην παρεξηγηθώ. Αλλά βρίσκω υποκριτική τη στάση αρκετών και θέλω να το πω δημόσια. Ενιαία τιμή στο νερό δεν είναι δυνατόν να υπάρξει, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή και με αυτά τα δεδομένα που υπάρχουν. Και αν υπάρξει κάποια στιγμή πρέπει να ξεκινήσει από κάτω και όχι από πάνω. Είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει. Και γιατί δεν είπε κανένας από την εισήγηση πώς διαμορφώνεται η τιμή σε κάθε δημοτικό διάστημα, διαμορφώνεται η τιμή σε κάθε χωριό. Αυτό το φαινόμενο συμβαίνει μόνο στη Λευκάδα ή συμβαίνει και αλλού στη χώρα. Προφανώς και συμβαίνει παντού. Γιατί παντού η τοπική αυτοδιοίκηση έχει μια σειρά, έχει μια συνέχεια. Το κόστος ανατιμή μονάδας λοιπόν που δεν ξέρει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος και τον δικαιολογό που δεν ξέρει, αλλά είναι ένα βασικό στοιχείο. Πώς πας να κάνεις αλλαγή όταν δεν γνωρίζεις πόσο κάνει το ένα. Ειλικρινά απορώ. Λοιπόν, λέω ότι όλα τα χωριά ξεκινούσαν και είχαν διαφορετική τιμή. Γιατί το ένα χωριό είχε την πηγή εκεί, το άλλο την είχε παραπέρα. Το ένα το χωριό ήθελε 10 αρλίες για να πάει το νερό στο χωριό του, το άλλο δεν χρειάζονταν. Και ούτω καθεξής. Έτσι έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο σήμερα. Να μην μας διαφεύγουν κάποια βασικά στοιχεία.
Είπε προηγουμένως ο φίλος μου Βαγγέλης ότι δεν πειράζει, γίνονται κάποιες αυξήσεις στα ενδιαζόμενα, αλλά 3-4 μήνες δουλεύει. Γιατί εισπράττει τους άλλους μήνες, Βαγγέλη, έσοδα η κάθε επιχείρηση. Δεν μπορεί να διαφωνήσει κανένας για το κοινωνικό τιμολόγιο. Κανένας. Και εγώ όχι μόνο συμφωνώ, επαυξάνω κιόλας, ότι θα πρέπει τα κριτήρια να είναι πιο διευρυμένα. Αλλά πάμε να κάνουμε το κοινωνικό τιμολόγιο χωρίς, επαναλαμβάνω, να ξέρουμε την τιμή μονάδας και τη στιγμή που η μεγάλη πρόκληση είναι η ίσπραξη των λογαριασμών. Είναι δυνατόν να πληρώνουν 3 στους 10 και να χτίζουμε ό,τι χτίζουμε πάνω στους 3 στους 10 και να μην κοιτάζουμε παραπέρα. Θεωρώ λοιπόν ότι πρώτα πρέπει να ακολουθήσουν τα βήματα αυτά, το να μπορέσουμε να εισπράξουμε. Αν εισπράξουμε τα χρήματα τα οποία μας οφείλονται, θα έχουμε τεράστιο πλεόνασμα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν έχουμε πλεόνασμα, γιατί δεν γίνεται σωστή διαχείριση, δεν υπάρχει σωστή μελέτη. Να νοικοκυρευτούμε. Προτείνω το κοινωνικό τιμολόγιο. Ευχαριστούμε τον κύριο Κοντογιώργη. Ο κύριος Γαζής. Από τη μία έχουμε το κοινωνικό τιμολόγιο, που συμφωνούμε νομίζω όλοι ότι είναι κάτι το θετικό, και από την άλλη, εγώ θα μιλήσω λίγο για τη Δημοτική Ενότητα Αλωμένου, και σας έχω χαρακτηριστεί τοπικιστής και από συνάδελφους της πλειοψηφίας. Εδώ εκλέχτηκα. Και φυσικά, όταν θα έρθει η ώρα να μιλήσουμε και για θέματα για όλο το νησί, φυσικά και θα πάρουν θέση. Και από την άλλη, έχουμε λοιπόν μια μικρή αύξηση στα τέλη ίδρυψης και αποχέτευσης που θα προταθεί μετά, κυρίως στη Δημοτική Ενότητα Αλωμένου. Πιστεύω ότι και εδώ, εφόσον θέλουμε να κάνουμε μια κοινωνική πολιτική, θα μπορούσε να γίνουν αλλαγές για όλες τις κατηγορίες των ευπαθών ομάδων, αυξάνοντας τα από αυτά που είπαν οι προηγούμενοι για το τι θα έπρεπε πρώτα να οργανώσουμε, να κάνουμε κτλ. Εγώ θα αναφερθώ και την περιοχή μου, στην οποία, όπως σας είπα, εγκλήθηκα, και θα πω τα εξής. Γνωρίζετε όλοι το δίκτυο ίδρυψης του Νιδρίου, ότι είναι υπεπαλαιωμένο. Γνωρίζετε ότι στο Βλυχό οι άνθρωποι δεν πίνουν νερό από τις βρύσες τους. Και αν πίνουν αυτό που πίνουν, είναι υφάλμηρο. Δεν έχει γεύση. Επίσης, μια βρύση εξωτερική στο Καρνάγιο υπάρχει για πόσιμο νερό. Δηλαδή, οι άνθρωποι ή πηγαίνουν σε αυτή την ιδιωτική βρύση και παίρνουν το νερό για να πιούν χειμώνα-καλοκαίρι, ή αγοράζουν εμφιαλωμένα, αγοράζουν πάλι το νερό. Ή περνάνε βιτιοφόρο της Κορπή, κάθε μια φορά τη βδομάδα, νομίζω τώρα, Πρόεδρε, και δύο φορές, τρεις μέσα στο καλοκαίρι. Το χρυσοπληρώνουν εκεί πέρα για αυτό που πίνουνε. Στο Γέννη δεν πίνει κανένας από τη βρύση. Πλυντήρια, ρούχα έχουν χαλάσει όλα. Αυτό το νερό πάνε να αυξήσουμε. Γνωρίζετε ότι κάτι παρόμοιο συμβαίνει και στο Φτερνό. Θαλασσινό νερό βγάζει η βρύση, αγαπητοί κατηφόροι. Ενώ στα Βουρνικά δεν βγάζει θαλασσινό νερό, που λες δίπλα-δίπλα. 5-6 βρύσες έχουν εκεί στο Φτερνό, που έρχεται από το άλατρο κάτω και πηγαίνουν με τα μπουκαλάκια τους να βάλουν το νερό μέσα. Πρόβλημα από τον Ιούνιο και μετά, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, ο Λούρος δεν φτάνει στον Ιδρύ. Δεν φτάνει. Με αποτέλεσμα τι να κάνουμε, να συνδέουμε τη γη, προκειμένου οι παραπάνω περιοχές να πίνουν νερό. Αυτό όμως γίνεται εις βάρος της αγροτικής παραγωγής της περιοχής, με αποτέλεσμα ο κόσμος να μην ποτίζει τα δέντρα του και τους κήπους του με το νερό της άντρευσης. Και τι θα κάνει λοιπόν ο αγρότης ή αυτός που έβαλε κήπο, αφού δεν έχει άντρευση, φυσικό και επόμενο είναι ότι θα χρησιμοποιήσει το νερό της σύντρευσης για να ποτίσει τον κήπο του και τα δέντρα για να μην ξεραθούν. Κάναμε λοιπόν τα απαραίτητα έργα. Πρώτα να έχουν οι παραπάνω άνθρωποι νερό όλο τον χρόνο και πόσιμο νερό. Θα ζητήσουμε χρήματα από το Δήμο του Μεγανησίου που χρυσοπουλά στους μεγανησώτες το δωρεάν νερό που παίρνει από τη γιώτρηση της Βαυκερής. Θέλω να καταλήξω ότι πολύ σοφά οι προηγούμενοι Δήμοι είχε η περιοχή τους. Και ερχόμαστε εμείς σήμερα, κάνοντας πως δεν γνωρίζουμε τίποτα από όλα αυτά, για να γίνει βάση για όλο το τιμολόγιο της Λευκάδος. Δηλαδή, εμείς είμαστε οι έξυπνοι και οι προηγούμενοι καποδιστριακοί δήμοι ή κοινότητες, οι χαζοί, που ήξεραν καλύτερα την περιοχή τους, που είχαν αυτές τις χαμηλές τιμές. Εάν είχαν γίνει όλα τα παραπάνω στην περιοχή μου, να είσαι σίγουρο ότι θα ήμουν ο πρώτος που θα έλεγε να γίνουν αυξήσεις στον Ελωμένο και που θα γεννέες αυξήσεις.
προκειμένου να γνωρίσουμε ακόμα περισσότερους ωφελούμενους. Πάνω σε παρακαλώ, ολοκλήρωσε. Τελείωσα. Ευχαριστούμε τον κύριο Γαζή. Ναι, ναι. Λοιπόν, καλησπέρα σε εμένα. Εγώ απόψε άκουσα με παράπονο τον κύριο Κούρτη να γενικεύει το νερό του Λούρου. Είναι αδιανόητο να λέμε ότι ο Λούρος φέρνει και δεν θα φτάσει απ' άλλο το χωριό, που από τη στιγμή είναι πολλά χωριά που έχουν δικές τους πηγές. Μιλάμε για αυξήσεις στην Παλιακατούνα που πίνουμε έτσι με το αμίαντο και τον φωνάζουμε και τον καρίζουμε και δεν κάνουμε τίποτε. Δεν έχει γίνει το παραμικρό. Και λέμε αύξηση στο πάγιο και λέμε ότι ο Λούρος, να τα κάνουμε όλα γενικά με τον Λούρο. Εμείς πίνουμε το μεγαλύτερο διάστημα του χρόνου από πηγή. Και το καλοκαίρι έχουμε τη γιώτηση που βοηθάει. Δεν μπορούμε να τα πάρουμε όλα σε μία ευθεία. Είναι αδιανόητο. Τι θα πω εγώ τώρα του αλλού του πολίτη. Τι θα πω. Και να πω και κάτι άλλο. Πρώτα για μένα, σαν πολίτης, έπρεπε να πιάσουμε τα ρολόγια, αυτούς που δεν πληρώνουν, και όταν γίνει αυτό, ναι, να προχωρήσουμε και σε αυξήσεις. Αλλά δεν μπορούμε, απόψε έπαθα την πλάκα, να πούμε ότι σχετικά με το νερό του Λούρου. Αυτή τη στιγμή είναι πολλά χωριά που έχουν φυσική ροή, πηγές. Θα έχω εγώ την ίδια το ίδιο τιμολόγιο με του Λούρου, που στο ένα χιλιόμετρο βγάζει πηγή αυτό το νερό. Φυσική ροή, πλημμυρίζει πάλι κατά να πάνε. Είναι τρομερό, δεν ξέρω, ειλικρινά. Ευχαριστώ. Κύριος Περδικάτης. Ευχαριστώ. Δήμαρχε, σε θεωρώ υπεύθυνο, γιατί ότι με το αμίαντος ο σωλήνας που υπάρχει εδώ και δεκαετίες στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας και φτάνει μέχρι τον Άι Γιάννη και τη Γύρα δεν έχει αλλαχθεί. Σε θεωρώ επίσης υπεύθυνο γιατί όλο αυτό το διάστημα που είσαι δήμαρχος δεν άλλαξες τα ρολόγια, δεν φρόντισες να μαζέψεις τα χρήματα, δεν έκανες ό,τι είναι δυνατόν για να μπορέσεις να βελτιώσεις τις υπηρεσίες της σύμβρευσης και της αποχέτευσης. Συνάδελφοι, ας χαμηλώσουμε λίγο τους τόνους. Εγώ θεωρώ πολύ θετικό ότι όλοι, σχεδόν όλοι, με κάποιες εξαιρέσεις, συνάδελφοι, εκτιμούν ότι για πρώτη φορά γίνεται μια προσπάθεια παρέμβασης στην τιμολογιακή πολιτική συνύβρεψη. Και αυτό δεν πρέπει να μας ξεφεύγει. Είτε μας αρέσει, είτε δεν μας αρέσει για λόγους πολλούς και ποικίλους που τους ακούσαμε και τους αντιλαμβανόμαστε. Θεωρώ επίσης θετικό ότι όλοι σχεδόν ή όλοι εκτιμούν το θετικό μιας πρώτης προσπάθειας να βρωμολογηθεί ένα τιμολόγιο κοινωνικής ευθύνης όλων μας. Όλων μας. Και κυρίως των εχόντων απέναντι στους αγιάννηδες της εποχής μας. Και πρέπει να το αντιληφθούμε. Αυτή είναι η κοινωνική μας ευθύνη. Δεν υπάρχει άλλη. Γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Γιατί όλοι αυτή την κατάσταση, τότε πρέπει να συμβεί αυτό. Αντιλαμβάνομαι και τους τόνους που ανεβαίνουν κάποια στιγμή και για τους λόγους που όλοι κατανοητό. Πρέπει όμως να απολογηθούμε σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά για την πορεία από όλους μας και να πούμε τι σκεπτόμαστε, λέγαμε. Εμείς δεν διεκδικούμε σαν δημοτική αρχή την πατρότητα του κοινωνικού τιμολογίου. Απλά προσπαθούμε να εφαρμόσουμε αργά, με μεγάλη δυσκολία, μια άλλη νοοτροπία, να περπατήσουμε την άποψη και δεν την έχουμε μόνο να σπάσουμε αυγά, όπως λέγαμε. Αυτή η άλλη άποψη δεν έχει λαϊκισμούς, αγαπητοί συνάδελφοι. Δεν έχει συντεχνιακές αντιλήψεις και δεν έχει η καιρή είναι πάρα πολύ δύσκολη και πρέπει να το αντιληφθούμε όλοι μας. Θα πω ότι εκείνο που μπορούμε να κάνουμε δημοτική αρχή και θα το κάνουμε, θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε, είναι μεθοδικά και οργανωμένα να βελτιώσουμε έστω και σήμερα, έστω και τώρα, αργά όμως, πολύ.
τις συνθήκες των πολιτών σε όλους τους τομείς. Και έχουμε την πολιτική βούληση, έχουμε τη διάθεση και να το επιχειρήσουμε μέσα σε ένα πολύ μεγάλο δρόμο και μια πολύ μεγάλη απόσταση που έχουμε μπροστά μας να διανύσουμε. Υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχουν εμπόδια. Όμως θέλουμε και θα το κάνουμε, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφοι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε τον κύριο Περδικάρη. Ο κύριος Βαγενάς. Παλαιωμένο δίκτυο με αποτέλεσμα να χαλάει καθημερινά. Αν τώρα μεθαύριο σπάσει η δικιά μου παροχή τον Ιούλιο, θα πρέπει να μείνει τον Ιδρύ 4 ώρες χωρίς νερό, ίσως και παραπάνω. 4 ώρες χωρίς νερό σταματάνε τα πάντα να οδεύουν στον Ιδρύ. Είτε είναι εστιατόριο, είτε είναι οτιδήποτε. Ούτε ο πλυντήριο τη μάνα του Ιδρύ, ούτε τίποτα. Αυτό είναι το απλό. Τα σπίτια που είναι στις πρόποδες του βουνού, π.χ. οι Περιγκάλοι που είναι τα περισσότερα σπίτια, έχουν δεξαμενές όλοι. Το απόγευμα τώρα όμως, στις ώρες εφημής, πάει να υπάρχει πίεση στο νερό, με αποτέλεσμα να τελειώνουν και δεξαμενές, ιδιαίτερα τον Αύγουστο. Εκεί πέρα μένουν Ολλανδοί, άλλοι. Τι θα πούμε εμείς του Ολλανδού όταν τελειώσει και το νερό τώρα από την δεξαμενή, τι θα πούμε αυτό τώρα. Θα μείνει το ζωντανό και εκεί πέρα και θα το βλέπει. Πρέπει να κάνουμε κάτι με το δίκτυο ίδρυψης και τις δεξαμενές. Συντήρηση μέχρι το Πάσχα άμεσα. Άμεσα. Συνεχίζω. Ο Κωστίκας και ο Κωστίκας ζουν αυτά τα χρήματα, κάτι θα γίνει με αυτό το τομέα. Τώρα το θέμα τιμής. Το θέμα τιμής σε όλα τα προϊόντα στα πάντα είναι βάση κόστος. Άλλο κόστος έχει το λίτρο η βενζίνα στη Σαουδική Αραβία, έχει 15 λεπτά. Αυτά ήθελα να πω, κάτι πρέπει να γίνει άμεσα για τη συντήρηση του δικτύου. Και εγώ για τα παιδιά μου δεν θα έρθουν νερό από το δίκτυο. Παίρνω εμφιαλωμένο νερό. Γιατί δεν είμαι σίγουρος. Είναι κυραντικός. Είναι ότι ανοίγουμε και βουλώνει από τα χώματα. Το χώμα βουλώνει, έτσι δεν Ευαγγελή, βουλώνει και το ρολόι. Και άνοιξε το ρολόι. Βάτραχο. Το έχει φωτογραφία. Γιατί λοιπόν να βγάλει βάτραχο. Δεν γίνεται πιθανά άλλο. Μόνο στην Αφρική γίνονταν. Αυτά ήθελα να πω. Εύχομαι το καλύτερο για όλους. Τον κύριο Βαγενά, ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. Μεγάλη προσοχή, μια με επικοδομητικό τρόπο έβαλαν πλευρές όχι μόνο της τιμολογιακής πολιτικής που ουσιαστικά αυτή κουβεντιάζουμε απόψε, αλλά και άλλες πλευρές που αφορούν την πραγματικότητα που βιώνουμε. Και από όλα αυτά που είπαν, φωτογράφησαν ουσιαστικά την πραγματικότητα. Μη όμως, ευτυχώς ελάχιστες, έτσι ένιωσα. Και μάλιστα από έμπειρα αυτοδιοικητικά χείλη αυτά. Και εγώ κατανοώ τη λογική, την αντιπολιτευτική, τη σέβομαι. Αν θέλετε είναι και μέσα στην κουλτούρα της δημοκρατίας, της ίδιας δημοκρατίας, να υπάρχει λογική της αντιπολίτευσης. Νομίζω όμως ότι μερικές φορές θα πρέπει να υπάρχουν και ορισμένες κόκκινες γραμμές αυτό που λέμε αντιπολίτευση. Δηλαδή δεν μπορώ να ακούω αυτοδιοικητικό, τριπλασιασμό, τετραπλασιασμό, ξεκινώντας από τα κρατήρια αυτό κράτηση. Λοιπόν, κακοπροαίρετη. Αν πας να ψηφίσεις, χωρίς να έχεις τιμολόγιο, χωρίς να έχεις στοιχειοθετήσει, πόσο σου κοστίζει αυτό, και από πού θα τα βρεις ανταποδοτικά να το στηρίξεις, δεν περνάει η απόφαση από την αποκεντρωμένη. Παράδειγμα, Πετρούπολη πριν από 20 μέρες. Όσοι λένε αυτό το πράγμα, νομίζω, και αναφέρομαι στους πολλούς τους καλοπροαίρετους, ότι πρέπει να το ξανασκεφτούν. Τρίτο ζήτημα. Τι είπατε? Είτε το και ας μην περάσει, λέω. Να το πω και να μην περάσει. Και ας μην περάσει,
Σας παρακαλώ τώρα, να μην δείξουμε κυρία διάλογο. Σταματέλου, όχι, 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 καλά κάνει και κάνει αυτή την παρατήρηση. Βεβαίως, θα δευτερολογήσετε, μόνο που εγώ δεν έχω επιλέξει ακόμα και ακούω επί 3 ώρες. Έτσι, ευχαριστώ πολύ. Επί του θέματος, πάντα επί του θέματος, κύριε Πρόεδρε. Ποια είναι η εικόνα, συνάδελφοι, στο ζήτημα της ίδρυψης στη Λευκάδα? Είναι ένα μπάχαλο, αυτή είναι η εικόνα. Ένα μπάχαλο είναι. Και οφείλω με αυτό το μπάχαλο, όχι πατρικό τρόπο θα την κάνουν καλή. Ξέρετε ότι στην πράξη η ανταποδοτικότητα δεν καλύπτεται στο Δήμο Λευκάδας. Δεν καλύπτεται, όπως τα ακούτε. Το ξέρετε ότι χρησιμοποιείται η ΣΑΤΑ. Και πόσο μπορεί να συνεχίζεται αυτό? Επόμενο ζήτημα. Δεν θέλω να αναφερθώ σε ορισμένα δημοσιεύματα που νομίζω στους σοβαρούς πολίτες προκαλούν και λίγο γέλιο. Πλουτιά. Δεν θέλω να πω. Αν και πρέπει να κάνουν αυτοί που τα έγραψαν μια επανεξέταση στα μαθηματικά τους. Στα παραδείγματα που αναφέρουν, ας πούμε, ότι αυξάνουμε στο κατοχώρι και στο φτερνό, δεν ξέρω, 20% και στην πραγματικότητα υπάρχει μείωση. Δεν θέλω όμως να αναφερθώ σε αυτό, δεν νομίζω ότι αξίζει και τον κόπο, ο καθένας εφόε τάχθη. Θέλω όμως όλοι να απαντήσουμε σε ένα ερώτημα, το οποίο κατά τη γνώμη τη δική μας είναι κρίσιμο. Εμείς σεβόμαστε τις ιδιαιτερότητες του Δήμου Ελωμένου και έχουν δίκιο οι συνάδελφοι όταν λένε υπάρχει μια κατάσταση, τιμολογιακή εννοώ, αυτή, η οποία είχε μια λογική με τους τότε Δήμους. Ακριβώς επειδή εμείς σεβαστήκαμε αυτή την κατάσταση και τι κάναμε, είπαμε ότι οι τιμές βάσης εκκίνησης και ιδιαίτερα στο οικιακό τιμολόγιο δεν πειράζονται καθόλου. Τι είπαμε όμως, τηρήσαμε τη δέσμευση που είχαμε πει, ότι απαιτείται κλιμάκωση. Διότι το 0 έως 600 είναι απαράδεκτο και αυτό το λέγαμε και τότε που συζητάγαμε για την ΕΙΔΑΠ. Και σας θέτω ευθέως το ρητορικό ερώτημα, προφανώς είσαστε υπέρ ή κατά της κλιμάκωσης. Εμείς λοιπόν, επειδή είμαστε υπέρ της κλιμάκωσης, αλλά επειδή παράλληλα σεβόμαστε αυτό που συμβαίνει με το λειτουργικό κομμένο, είπαμε είναι βάση 0,25, σε αυτό τον ορίζοντα είναι τα 2/3 των νοικοκυριών, σε επίσημα στοιχεία, 2/3, 100 ως τα 200 πρωτίστα, 10 λεπτά, και πάει λέγοντας, και θα είναι σοικιακές 400 κυβικά, και παίζει με την... Στις οικιακές, επαναλαμβάνω, θα έρθω και στα υπόλοιπα. Οφείλαμε να βάλουμε κλιμάκωση και στους υπόλοιπους. Διότι 0 έως 100, 0,25 ή 0,30. Τώρα 0, συνέχεια 25 μέχρι 30 δεν είναι. Τι όμως. Τη maximum κλιμάκωση, τη maximum παραλαμβάνω, για 500 κυβικά είναι 0,60. Η υπόλοιπη Λευκάδα είναι το διπλάσιο. Σεβόμενοι απολύτως την ιδρύση του ιδρύου. Αλλά το του κόστους λειτουργίας που είναι, το ξαναλέω, το στηρίζομαι ως επιχείρημα, αλλά που έχει και αυτό τα όρια του, οφείλομαι για να το χρησιμοποιήσω. Ότι καλύπτουμε την ιδρύση. Θέλω να πω μια λέξη για τη ΔΕΙΑ. Ότι κάνοντας ΔΕΙΑ δεν θα αυξηθεί το νερό, προφανώς είναι σεβαστό. Δεν τεκμηριώνεται πουθενά. Όπου υπάρχει ΔΕΙΑ, να θυμάμαι ποιοι, με απλό λόγο μαζοχιστές οι δήμαρχοι ή τα συγκεκριμένα νομικά πρόσωπα, αλλά γιατί πολύ απλά για να εγκριθεί ΔΕΙΑ θέλει οικονομοτεχνική μελέτη που θα στηρίζει πλήρως το ζήτημα της ανταποδοτικότητας και που ακριβώς σε αυτή τη μελέτη, 2012, η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, με βάση το προτινόμενο τιμολόγιο από τη μεριά της ΕΙΔΑΠ, που το τεκμηρίωσε οικονομοτεχνικά. Για 5 ιδέα. Θα με τους 2 με τα 8 μήνα. Τι είπατε, κύριε Γαζή? Για το χρόνο μου, μήπως. Λιγότερο από τους υπόλοιπους. Ο πρόεδρος θέτει το θέμα των 5 λεπτών. Ο κύριος.
Καλά κάνουν οι συνάδελφοι, οφείλω να δώσω μερικές απαντήσεις. Και ζητάω τρία απαντήσεις. Που ο Δήμαρχος να μιλάει, αφού ακούσει όλους τους άλλους και με πολύ μεγάλη προσοχή. Και κατάχρηση, διότι μερικοί εδώ μέσα έχουμε δημοτικές αρχές. Συντήρηση δίκτυα. Συμφωνώ με τον κύριο Βαγενά απολύτως. Και απαιτεί και έργα και ετοιμασία. Και εδώ κολλάει και τα Ειδονάκη που είπε ο φίλος μου ο Γιώργος, ως παράδειγμα το λέω το Ειδονάκη, γιατί είναι και άλλα πράγματα. Κάνουμε συνδέσεις. Πείτε, για τους 2,5 μήνες που μερικοί μας ζητήσατε να τα έχουμε κάνει όλα. Πότε εσύ και μέχρι την με τις συνέπειες. Μπορεί να με τη θυμάμαι, ενδεχομένως. Θα παρακαλούσα κάποιος να με βοηθήσει τη μνήμη μου. Αν έχει βγει τέτοια ανακοίνωση στο Δήμο σας, που μετά θα δούμε όλοι να κρίνουμε τι βήματα θα κάνουμε. Θέλω επίσης να σας πω, κινήσαμε και μέσα σε αυτούς που έπρεπε να τα είχαμε κάνει όλα, βεβαιώνουμε ότι υπάρχει και δεν υπάρχει λογαριασμοί για το πάνω από 90% του ενιαίου Δήμου. Ξεκινήσει μια στρατηγική σε ό,τι αφορά. Παντήρα, και αυτό απαιτεί χρόνο. Όταν κατά το παρελθόν γινόταν. Έχει απόλυτο δίκαιο ο Μπάμπης ο Ανιφαντής όταν λέει, τι μου λέτε εδώ μωρέ. Αμίαντο έχω εγώ σε ένα τμήμα. Εμείς όμως τι κάναμε γι' αυτό και το λέμε στην εισήγηση και ελπίζω ότι το διάβασε αυτό ο Μπάμπης, ότι είναι άλλο το μεγάλο αυλά και άλλο το νιοχώρι. Και σύντομα, με ευθύνη της Δημοτικής Ενότητας, σύντομα, σε πολύ λίγους μήνες, θα έχουμε ξεχωριστό τιμολόγιο που θα μειώνει κάτω και από αυτό που ήταν της συγκεκριμένης κοινότητας, νιοχώρι κτλ. Θέλω επίσης να δώσω 2-3 οικονομικά στοιχεία που αφορούν την ίδρυση. Οκτάμινο μέχρι 31 Οκτώου, Ίσπρα και 1,63 τετραγωνικά. Συγγνώμη, καταλάβω. Δεν πειράζει, δεν υπάρχει θέμα. 1,63 επαναλαμβάνω μέχρι 31 Οκτώου, Ίσπρα, ξεΐδραυση, αποχέτευση. Μέχρι 13 Εντεκάτου που έχουμε τα στοιχεία, 1,367. Και δεύτερο στοιχείο, για να το γνωρίζετε, οφειλεί στο σύνδεσμο ίδρευσης 31.8.7 μπροστή και του διμήνου 1.182. Τελειώνω. Υπάρχει ένα άλλο χρήσιμο ερώτημα, στο οποίο όλοι όσο θέλουμε και τους μας. Και ευτυχώς που άκουσα δύο αναφορές σε αυτό. Τι είναι το νερό? Το παίρνουμε και το σπαταλάμε ώστε και βγάζουν γκάνι. Θα πρέπει και πει. Εμείς λέμε ότι θα πρέπει τελευταίο. Ειλικρινά εγώ θέλω να αποφύγω να μην κάνω σε κουρώματα και να βάσω 2-3 ενδεχομένως υπάρχει ένα πρόβλημα αύξησης οι πολίτες να βγάλουν τα σπίτια. Έχει λογική, την είπε ο κύριος Σέρβος. Και είναι πολύ καθαρή αυτή η λογική. Εμείς τι είπαμε λοιπόν στο Δήμο Ελωμένου. Τα 0 έως τα 200 κυβικά τα νοικιαζόμενα και ξέρετε ότι υπάρχουν πολλά εκτός από νοικιαζόμενα δωμάτια. Και αναφέρομαι σε εστιατόρια, καφέ. Ξέρετε πόσα είναι. Η τιμή του νερού παραμένει η ίδια. Αλλά εγώ θέλω να πάω στις παραπάνω καταναλώσεις. Να δούμε και τα κόστη. Εγώ θα πάω να πω ως ενδεικτικό, πώς το λένε, νούμερο. Τα 400 ας πούμε κυβικά, που είναι μία ενός μόνο τετραμήνου, όλοι οι μήνες πράγματος, από τα χωρίς κοινωνικότητα, όσο λαμβάνω την επιχείρησή του. Το γεγονός ότι θα πληρώσει για ένα χρόνο ολόκληρο μία αύξηση τάξη των 100% που είναι, λοιπόν, όταν συνδεκτεί, ο ίδιος θα προτείνει 150.000 την ακίνητη περιουσία που θα πρέπει να έχει κάποιος κάτω από 150.000 αχθεί στο κοινωνικό τιμολόγιο, προτείνω να γίνει 200. Πιστεύω με τον Δήμαρχο, αν και μακρηγόρησε,
Οι επικεφαλείς των παρατάξεων μπορούν να δευτερολογήσουν. Κύριος Μαργέλης, για 3 λεπτά έκαστος. Κύριος Ραβανής. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ μιλάω. Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε, υπάρχει των επικεφαλείων. Είπε Μαργέλης, Ραβανής. Ο κύριος Μαργέλης είπε ότι θέλει να μιλήσει τελευταίος. Δεν είναι τόσο φοβερό πρόβλημα, ρε παιδιά. Κύριε Μαργέλη, μίλα να μην δημιουργήσω. Κύριε Ραβανιέ, να μιλήσει ο κύριος Μαργέλης για να μην υπάρχει πρόβλημα. Καλά, πρόβλημα δεν υπάρχει. Τώρα δεν αισθηκόμαστε, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει. Τα ξαναδείτε τώρα. Καταρχήν, ένα θέμα στη διαδικασία. Και μου χρεώσει και ο χρόνο. Μιλάμε τώρα ώρες ολόκληρες εδώ πέρα. Μίλησα 7 λεπτά εγώ, 4 η Μαριάννα, 2 η Εύα, 10-15 λεπτά μίλησα όλο και όλο. Εντάξει. Με την ανοχή που δείξατε σε όλους τους συναδέλφους, και καλά κάνετε λέω εγώ, αντιλαμβάνεστε ότι εντάξει, αυτό δεν είναι πολύ σωστό. Διότι με υπερβολή εκφράζεται η μία άποψη και με στέρηση χρόνου εκφράζεται η άλλη άποψη. Δεν κακό να δίνετε μια περισσότερη άνεση να εκφράζονται οι απόψεις όλες. Αλλιώτικα, τηρήστε το κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου για όλους. Αλλά είναι, ξέρετε, μιλάει η κυρία Καρφάκη, ας πούμε, και όταν πάει τη ρευτά, τη σταματάτε. Μιλήσαν όλοι οι συνάδελφοι, σε κανέναν δεν σταματήσαν. Είναι, πώς το λένε δηλαδή, σε όλους έκανα παρατήρηση. Όχι, όχι. Αν θέλετε, δεν πειράζει. Αν θέλετε, καταλαβαίνετε. Τέλος πάντων, δεν είναι θέμα τώρα. Θα το διευρύνουμε. Κάτι δεν πειράζει. Ακούστε να λέω. Νομίζω εγώ που μιλάω. Είμαι πάρα πολύ ειδικής. Δεν χρησιμοποίησα χαρακτηρισμούς. Ούτε χαράτσα, ούτε ιστορίες κτλ. Έτσι, για να ξεκαθαρίσω τα πράγματα. Εγώ μίλησα, νομίζω, πολύ ψύχρεμα και νομίζω έβαλα τα πράγματα κατά την άποψή μου πάντα στις πραγματικές τους διαστάσεις. Ούτε χαρακτηρισμούς έκανα, ούτε τίποτα απολύτως δεν έκανα. Θα συνοψίσω λοιπόν, λέω εγώ, ότι προφανώς υπάρχει ένα πρόβλημα. Και πρέπει να το λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Ο καινούριος, ο καλλικροατικός Δήμος αλλάζει τα δεδομένα. Και εδώ η άποψη λέει ότι είναι καταστροφή, δεν οδηγεί πουθενά, δεν βοηθάει. Το ότι καθόμαστε εδώ πέρα και κουβεντιάζουμε όλοι μαζί και λέμε να δούμε τι θα κάνουμε τα τιμολόγια μας, πώς θα τα εξορθολογήσουμε, πώς θα κάνουμε κτλ. Το κάνουμε ακριβώς επειδή υπάρχει καλλικρατικό ζήτημα. Το ότι ενώνουμε τις δυνάμεις μας όλοι για να δούμε πώς θα λύσουμε τα προβλήματα του τόπου μας και πώς θα αντιμετωπίσουμε, θα αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που έχει αυτός ο τόπος, το κάνουμε ακριβώς γιατί υπάρχει αυτός ο καλλικρατικό ζήτημα. Εγώ. Που είμαι πιο παλιός από όλους μέσα εδώ, κάτι εδώ μέρος και κάποιοι άλλοι. Θυμάμαι τη δεκαετία του 80 που το ένα χωριό είχε νερό που χυνόταν στο ποτάμι και το δίπλα χωριό δεν είχε σταγόνα νερό. Και γινόταν πόλεμος ατέλειωτος για να γίνει αντιληπτό, κατανοητό το αυτονόητο. Ότι όλοι πρέπει να έχουν νερό. Λοιπόν, τέτοια ζητήματα βοηθούνται να επιληθούν με τον Καλλικράτη και δεν τον αφορίζουμε, ας πούμε, τώρα εδώ πέρα. Καταστροφή, λέει ο φίλος μου Στάτης, καταστροφή, λες εσύ. Εντάξει. Αλλά ας πάμε παρακάτω. Ποιο είναι το πρόβλημα λοιπόν που έχουμε σήμερα. Το πρόβλημα που έχουμε σήμερα λοιπόν έχει εξής διαστάσεις. Πρώτον, δεν υπάρχει λογική στα τιμολόγια. Αυτό είναι γεγονός. Καθοριζόταν όπως να είναι τα τιμολόγια. Το κόστημα. Διότι δεν υπάρχει ανάλυση. Το Ιόλιο το είπε με έμφαση μάλιστα. Πολύ έμφαση. Το κόστος λοιπόν που θα μας οδηγήσει επειδή είναι ανταποδεκτά τα τιμολόγια να καθαρίσουμε, το ύψος του τιμολογίου. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, σημαντικότερο όμως από αυτό. Είναι ότι δεν εισπράττονται οι λογαριασμοί. Οι περισσότεροι λογαριασμοί δεν εισπράττονται. Εισπράττονται 3 στους 10 λογαριασμούς ή 4 στους 10 λογαριασμούς ανάλογα. Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αυτή και εμείς όλοι να βοηθήσουμε, εκεί να επικεντρώσουμε τις προσπάθειες. Και εμείς αυτή την προσπάθεια έγκυς, στηρίζουμε. Το ξέρουμε. Είναι τι ποιότητες προσφέρει. Και ότι όλη τη φασαρία την κάνουμε τώρα, αν το νερό θα είναι 0,22 ή 0,30. Τι τον νοιάζει τον κύριο Βαριάνο, αν θα είναι 22 ή 0,30 νομίζει. Τον νοιάζει καλή ποιότητα νερού. Και τον νοιάζει άμα δημιουργείται μια βλάβη που φυσικό είναι να δημιουργηθεί, να αποκαθίσει γρήγορα. Και μην κάνει μια μέρα ή δύο μέρες να γίνει. Αυτό τον νοιάζει. Πρωτίστως. Όπως τον καστό που είπε νωρίτερα, δεν είναι εδώ τώρα ο κύριος Τρίλιβας. Αυτό είναι το πρόβλημα του καστού. Δεν έχει νερό ο κόσμος. Τον νοιάζει αν δεν 40, δεν 60. Και εμείς τώρα, έτσι, σε ένα κύκλο μιζέριας πραγματικά, ανακυκλώνουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Θα είναι 22, 32, 35. Αυτό κάνουμε από σήμερα. Και με συγχωρείτε πάρα πολύ, τα λέω εγώ. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να συνοηθούμε κάποια φορά σε αυτόν τον τόπο και να δούμε ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα.
Και το τέταρτο ζήτημα είναι το κοινωνικό τιμολόγιο. Προφανώς και πρέπει να είναι κοινωνικό τιμολόγιο. Και πρέπει να είναι, είπα εγώ στην αρχή, είμαστε και δειλοί. Στην πρότασή σας, και πρέπει να είναι πιο γενναίο πρόταση. Και καλά κάνετε τις 150.000 κάνετε 200. Και το 3.000 πρώτα αυξήσει, 3.000 πρώτα αυξήσει. Διότι οφείλουμε να υπάρχει. Και πολύ σωστά είπε ο κ. Περδεκάρης ένα από όσα είπε, τα άλλα ήταν ένα λογίδριο από τα συνηθισμένα, ας πούμε. Τώρα εντάξει, άσχα δεν πειράζει, στο κάτω. Αλλά είναι ο ένα απέναντι στο κ. Να δούμε τα ζητήματα. Αλλά λοιπόν να το ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο το κοινωνικό τιμολόγιο. Το κάτω εδώ είναι αυτό τη δημοτική επιχείρηση. Δεν γίνεται εκεί, είστε αυτό που ονομάζεται εσεί μπάχαλο. Και είστε πολύ εύστερο λόγο. Προσπάθειε λιγότερε, περισσότερε κτλ. Έχουμε ό,τι έχει γίνει τα προηγούμενα πράγματα. Πώ θα το μαζέψουμε λοιπόν όλο αυτό το πράγμα. Με τις υπηρεσίες του Δήμου, εγώ λοιπόν σας λέω, δεν θα το μαζέψετε για να το δείτε. Δεν υπάρχει κανείς να το πει. Με τις καινούριες τεχνολογίες που υπάρχουν σήμερα στο σύστημα ίδρυψης, που είπα και νωρίτερα, τι λέμε, χωρίς να έχουμε έναν μηχανικό, υδραυλικό μηχανικό να μην ασχολείται με τίποτα άλλο παρά ασχολείται με το σύστημα ίδρυψης και με τα δίκτυά μας και με όλα αυτά. Αφού δεν έχουμε ψηφιοποιημένα τα δίκτυά μας, δεν τα έχουμε. Άμα κάποιοι υδραυλικοί φύγουν, αύριο το πρωί θα ψάχνουν να δούμε πού είναι οι βάνες, πού είναι τα πιζοθραυστικά φρεάτια, πού είναι το ένα, πού είναι το άλλο. Αυτή η οργάνωση λοιπόν χρειάζεται περισσότερο επαγγελματισμό. Χρειάζεται ειδικούς ανθρώπους να κάνουν αυτή την οργάνωση. Και να σας πω και κάτι άλλο. Γιατί κύριε Δήμαρχε και κύριοι συνάδελφοι και φίλοι, όλοι μας ακούτε, δεν εισπράττονται τα τέλη που βεβαιώνονται. Δεν εισπράττονται από αδυναμία να πληρώσουν. Αν κάποιος κοιτάξει, θα δει ότι περισσότερες οφειλές είναι σε αυτούς που έχουν, σε μεγαλοφυλέτες. Η κύριε Δήμαρχε έχει ένα κείμενο μπροστά σας εδώ πέρα, όταν μιλούσατε πριν, πρόκειται μαζί σας. Ότι πρέπει πρώτα να. Αυτό πρέπει να κάνει. Δυστυχώς υπάρχει πελατειακή σχέση ανάμεσα στο Δήμο. Δεν πρέπει να την αλλάξουμε αυτή την πραγματικότητα. Η δημοτική επιχείρηση ίδρυση. Θα μου κάνει έτσι τώρα, δεν λέω πράγματα που ενοχλούν, τουλάχιστον να βοηθήσω θέλω. Λοιπόν, η δημοτική επιχείρηση ίδρυση αποχέτευση θα είναι ένα αυτόνομο οργανισμό. Η του Δήμου δεν θα κάνει. Δεν θα πάρει το δημοτικό σχέδιο. Θα εισπράττει τα τέλη. Τέλος. Κυρίες και κύριοι, συνδεθήκαμε και πάλι Δήμο Λευκάδας για να συνεχίσουμε την μετάδοση του έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου, μάλλον του Δημοτικού Συμβουλίου με θέματα της ίδρυψης και του προϋπολογισμού. Δραματικά τα τέλη. Βέβαια, τα τέλη μπορεί να μειωθούν δραματικά μέσα στο αν πραγματικά τα οποία δεν πληρώνονται. Και αυτό δεν είναι πίσω. Προχωρήστε και εμείς θα το στηρίξουμε αυτό. Για να το βρει. Και να το κάνουμε και γρήγορα, όχι αργά. Θα κάνουμε λοιπόν και στα τέλη. Ισχυμένο κοινωνικό. Να το κάνουμε και εμείς στη Λευκάδα. Μπορούμε να το κάνουμε. Και το έχουμε κάνει και παλιότερα, σε δύσκολα χρόνια το έχουμε κάνει. Με διάβημα, ακόμα και το πει ότι πρέπει να συμβάλλει, να πληρώσει κάτι παραπάνω. Οφείλει στην κοινωνική του ζωή, αυξάνοντα λέω με γρήγορου ρυθμού τι πληρωμέ που δεν γίνονται. Θα εισπράξουμε λέει, τα τέλη του μαγικά με αυξήσει. Χωρί να σημαίνει ότι είναι μεγάλε αυξήσει που κάνουμε. Εγώ το είπα πριν. Κύριε Παρακολουθή, όσον αφορά για το δεύτερο ζωή τη σχέση, αυτό το τόλμη παραπάνω. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω λίγο. Τώρα, ο γυαλός ή εγώ στραβά ανεπικίνδυνο. Δεν ξέρω. Μιλήσετε, δηλαδή, και θα συζητάμε επί